φιλιά σε το βιβλίο που μου είπες, πρέπει να βρισκόμαστε στο όνειρό μου. Δηλαδή σε λίγο θα τους έπρεπε να είναι ξεπράγματι άντρες. Βρήκα ένα κλειδί. Το 13ο κλειδί. Όχι, ένα βρήκα. Νομίζω ότι είναι την 4η πόρτα του διαδρόμου. Δεν το πιστεύω ότι πρέπει να μεταλλογήσει τον ύπνο μου. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να γυρίσουμε το κλειδί. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει πίσω από αυτή την πόρτα. Καμία πόρτα δεν πρέπει να μείνει κλειδωμένη. Τι εννοείς είμαστε χαρακτήρες σε τηλεοπτική σειρά! Το ξέρα, παιδιά, σας το έλεγα. Είμαι γεννημένη ηθοποιός. Μισό. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που βλέπουν τις ζωές μας και γελάνε. Βασικά, ναι. Μα τι εκμετάλλευση είναι αυτή! Και σαν η Χατζιαργύρη, ποια είναι αυτή? Η ηθοποιός που σε υποδύεται. Είναι καλή, γιατί εμένα δεν μπορεί να με παίζει όποια και όποια. Είναι πολύ καλή. Και γιατί δεν μπορώ να βρω φωτογραφίες της? Για αισθητική σου πραγματικότητα δεν υπάρχουν φωτογραφίες σαν η Χατζιαργύρη. Κανονικά δεν υπήρχε ούτε η ίδια μέχρι που άρχισε να τη βλέπει τα όνειρά σου. Νόμιζα ότι αν έβρισκε τη σελίδα τη στο ίντερνετ θα ηρεμούσε και θα σταμάταγε στο ψάξιμο. Αλλά έπρεπε να σε ξέρω καλύτερα. Συγγνώμη, ερώτηση. Εσύ που τα ξέρει όλα αυτά, τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι αυτό που γράφει την ιστορία. Ποιο είσαι? Μπράνια! Μη! Αυτό που κάνετε δεν είναι και πάρα πολύ ωριμό. Αν δεν μα πει τη συνέχεια, θα στην κόψω τη γλώσσα! Μα δεν θα έχει ενδιαφέρον αν το ξέρετε από τώρα. Για μας δεν έχει ήδη πλάκα. Δεν ξέρω αν σε περνάς καλά κλεισμένο στο μικρό μαύρο δωματιάκι σου, αλλά είναι κόλαση εκεί έξω. Hello! Αν μου κόψετε τη γλώσσα δεν θα μάθετε τίποτα. Μήπως ταυτή. Λέγε τι θα γίνει στο τελευταίο επεισόδιο. Τώρα! Ό,τι έγινε για την προηγούμενη φορά. Κάποιος φεύγει. Κάποιος παντρεύεται και κάποιος πεθαίνει. Και αν κάνουμε απεργία? Τότε δεν θα μάθει το τέλος της ιστορίας σας. Τι κάνουμε, Δεν ξέρω. Πάμε στο τέλος. Τι βλέπουμε? Λοιπόν, λες ότι θα γίνει γάμος. Θα γίνει γάμος, γιατί την προηγούμενη φορά η Μαρό τελικά δεν παντρεύτηκε. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Κοίτα να πούστε που βλέξαμε. Και για μένα, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να γράφω χαρακτήρες με υπαξιακές αναζητήσεις, ιδίως όταν μου κάνουν στο σπίτι μου νυχτιάτικα. Χάθηκε να μας εμπνευστεί ένας Μίλλερ. Ένας Ρόμπινς, ένα Ντοστογεύσκι. Ναι, είχαν καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εμπνευστούν εσάς. Δεν πειράζει. Τώρα που ξέρουμε όλα αυτά που μας είπες, θα φροντίσουμε να μην παντρευτεί κανένας. Και έτσι θα σου χαλάσουμε τα σχέδια. Δυστυχώς. Αύριο το πρωί όταν ξυπνήσετε, δεν θα θυμάστε τίποτα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να τελειώσει η ιστορία. Εγώ όμως τα βλέπω τα όνειρα. Και μπορεί κάτι να θυμηθώ. Τώρα που το υποσυνείδητό σου ξέρει την αλήθεια, θα σταματήσει να βλέπει τα όνειρα. Άλλωστε θα έχει πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί στα επόμενα επεισόδια. Λοιπόν. Εγώ με όλα αυτά που έχω τραβήξει, εγώ δεν θα πήγω από εδώ μέσα να του κάνουμε κάτι αυτού του μου. Τι είναι αυτό? Το επεισόδιο 27, τώρα μόλις το τελείωσα. Αλήθεια, λέει. Ναι. Τι κάνεις, Τι τελείς. Σε να γράψω τώρα, Είδα ένα περίεργο όνειρο το βράδυ, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Κι εσύ κι εγώ. Θα βαριέσαι. Τελικά τι το κάνεις με αυτήν την ηθοποιό που ψάχνεις? Ξέρεις κάτι? Αν υπάρχει κάποιος καρμικός λόγος να συναντηθούμε, ας με κυνηγήσει αυτή. Εγώ βαρέθηκα να την κυνηγάω. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Τάρκο. Θα αργήσω το απόγευμα. Γυρίζει ο Γιάννης από το Τόκιο σήμερα. Έλα, μπράβο. Yeah.